Ημιυπόγειο από ημιυπόγειο έχει τεράστια διαφορά. Αυτό το βλέπει όλη μέρα ο ήλιος, είναι στεγνό, άμεσα προσβάσιμο, μπορεί να γίνει κουκλάκι με λίγα χρήματα, είναι ολοφώτινο, ο ήλιος είναι εδώ και η ώρα είναι 4. Το βλέπει όλη μέρα ο ήλιος. Έχει αυτό το σαλόνι, τη σαλοκουζίνα. Δεν έχει υγρασίες ούτε για δείγμα και η γυναίκα μένει στη Σερβία που το πουλάει και δεν έρχεται, ας πούμε, μοσχομυρίζει το σπιτάκι, δεν έχει υγρασίες πουθενά και θέματα. Έχει αυτή την κουζίνα, τη σαλοκουζίνα. Από εδώ είναι η είσοδος που είδαμε, που είναι πανεύκολη για να φτάσει στο σπίτι. Έχει ένα διάδρομο, αυτός ο τείχος εδώ μπορεί να πέσει, αυτός εδώ, και να ανοίξει ακόμα περισσότερο. Το μπάνιο του έχει παράθυρο. Τώρα δεν έχει ντουζιέρα, αλλά έχει αρκετό χώρο για να γίνει ντουζιέρα. Αν γυρίσουμε αλλιώς την τουαλέτα και βάλουμε εδώ πέρα το νηπτήρα, γίνεται εδώ πέρα μια ωραιότατη ντουζιέρα. Δεν χρειάζεται να το φτιάξουμε, παταράκι. Και ένα ωραιότατο δωμάτιο. Μεγάλο, ωραιότατο. Στεγνό το σπιτάκι, από παντού. Εδώ έχει παράθυρο, σε ακάλυπτο. Αν το κατεβάσουμε και το βάλουμε 25 πόντους πάνω από το έδαφος, πάλι παράθυρο θα θεωρείται. Από εδώ γίνεται διαμπερές. Και μπορούμε εδώ να το χρησιμοποιήσουμε για να... Εδώ δεν έχουμε εμείς υγρασία. Εντάξει είμαστε. Ο απέναντι έχει. Εμείς δεν έχουμε. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να πλώσουμε, ας πούμε. Ωραιότατο, πιο κοντά στα πανεπιστήμια δεν γίνεται, είναι αστείο να πούμε ότι είναι πιο κοντά στα πανεπιστήμια. Είναι δίπλα στην κυριολεξία και νοικιάζεται για πλάκα. Όλη μέρα έχει ήλιο. Όλη μέρα έχει ήλιο.